ελαφρώς, άρχισε να πάει στην άμυνα και η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τη συνθήκη με το αριθμητικό της πλεονέκτημα για σου τριών πόντων. Παπα-Νικολάου ερχόμενος από την baseline και όταν βγήκε πάνω το Μιλουτίνοφ έδωσε στον ψηλό της ΑΕΚ που έβαλε μπροστά την ομάδα του 7-5 για να απαντήσει ο Μιλουτίνοφ τον στόχο. Μαζεύει ο Πρίντεζης. Ο Σπανούλης από το πλάι έχει πάντα μπροστά του τον Λαρετζάκη. Παίρνει ένα σκρίνα τον Πρίντεζη. Μένει με τον ψηλό, τον Ντελρόι Τζέιμς. Πάει χαμηλά. Βρίσκει ισορροπία. Και με τη βοήθεια τελειώνει τώρα καλά τη φάση. Μένει το ισόπαλο σκορ. Ο Σπανούλης από το πλάι για τον Ολυμπιακό. Σπανούλης πάει από τον κεντρικό διάδρομο. Με ταμπλό θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι 18-16. Από τον Κέβιν Πάντερ, Κώστα Σωτηρίου, που μπήκε και είναι ζεστός. Μπήκε για να αντικαταστήσει και να ξεκουράσει το Λαρετζάκι, ο οποίος έπαιξε 7,5 λεπτά και βλέπουμε ότι είναι ζεστός, όπως και ο Σπανούλης. Το ίδιο και ο Σπανούλης. Είδες στις ΑΕΚ 44-47. Σπανούλης. Σε πλάγιο επικαιρών με τον Πρίντεζη, δοκιμάζει για τρεις. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι έφοβος και σοφαρίζει. Δώσε την μπάλα και είναι ένα κάρφωμα ψυχολογίας. Χρειαζόταν ένα τέτοιο καλάθι τώρα που είναι το καλό διάστημα του Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ο Σπανούλης όμως ισοφαρίζει. Πολύ ωραία κίνηση ο Τζέιμς από την εσωτερική. Νίκησε την άμυνα και με το ανάποδο lay-up δίνει προβάδισμα 4 πόντων τώρα στην ΑΕΚ. 51-55. Ο Σπανούλης απαντάει με goal foul. Σπανούλης, ο Τζέιμς μπροστά του, μπορεί να αλλάξει στο screen. Πράγματι, γένει ο Χάντερ πάνω του. 4-3 στη λήξη του χρόνου. Ένα βήμα στο πλάι και η εκτέλεση είναι τέλεια από το Σπανούλη που ισοφαρίζει. Σαν να κούτσενε. Θα πάμε σε λίγο στον Κώστα Σωτηρίου. Σπανούλης για το Μιλουτίνοφ που ήρθε ο Στρέιλερ για να καρφώσει εντυπωσιακά πατώντας γερά. 10 στις 15. Ο Ολυμπιακός έχει 12 στις 12. 100%. Σπανούλης πίσω από το σκρίν του Μακλίν. Σπανούλης από την κορφή της ρακέτας. Φοβερή πάσα στον ερχόμενο από την baseline Παπα-Νικολάου που θα καρφώσει.